Είναι προϊόν επεξεργασίας των Βρετανών πριν από λίγους αιώνες. Όταν λέμε δημοκρατία στην Ελλάδα, εννοούμε την άμεση δημοκρατία, η οποία διατηρήθηκε όλα τα χρόνια του Βυζαντίου και του Τουρκοκρατίας. Δύο παραδείγματα να σας πω πώς λειτουργούσε η δημοκρατία σε αυτά τα χρόνια. Με το τέλος της λειτουργίας κάθε Κυριακή έβγαιναν έξω και σε κάθε ναό που τώρα αδαείς και αμόρφωτοι ιερείς αλλά και μητροπολίτες το αγνοούν και γκρεμίζουν τις παλιές εκκλησίες, τους παλιούς ναούς καλύτερα, γιατί η εκκλησία σημαίνει ο λαός, για να κάνουν κάποια μεγαθύρια, να εντυπωσιάσουν τον εαυτό τους περισσότερο και καταστρέφουν την παράδοση. Και τι εννοώ? Σε κάθε παλιό ναό που θα δείτε στα χωριά ιδιαίτερα, έξω από την πύλη, την εξωτερική, υπάρχει ένα πεζούλι. Το οποίο πεζούλι δεν υπάρχει στους σύγχρονους ναούς εδώ, υπήρχε κάποτε. Το γκρέμισαν γιατί δεν ξέρουν την σημασία του. Όταν πεζούλι δεν ήταν για να ξεκουράζονται, πώς να καθίσουν εκεί? Ήταν τα έδρανα των προύχοντων για τις λαϊκές συνελεύσεις. Οι προύχοντες, ενδεχομένως ο δάσκαλος όταν υπήρχε, ο παπάς, καθόντουσαν στο πεζούλι, ο λαός κατάχαμα, ο κλαδόν απέναντι και συναποφάσιζαν. Δύο στοιχεία θα σας δώσω να δείτε τις σημαντικές αποφάσεις που έπαιρναν. Πρώτον ήταν αφενός για την μόρφωση και ταυτόχρονα για την οικονομική αλληλεγγύη. Ναι, αλληλεγγύη και την φροντίδα για κάποια από τα πρόσωπα που άξιζαν, κάθε χρόνο έδιναν ας πούμε μια μορφή υποτροφίας ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και περισσότερες. Το παιδί του τάδε παίρνει τα γράμματα. Μεγάλωσε, πρέπει να το σπουδάσουμε. Πού θα το σπουδάσουμε? Θα πάει στη Βιέννη, στην Τεριέστη, Βουδαπέστη, όπου δεν. Όπου εκεί, πριν από χρόνια, κάποιοι άλλοι προύχοντες από το χωριό έστειλαν τον άλλον που έγινε έμπορος, έγινε πολιτικός, έγινε κάποιος σπουδαίος, έχει χρήμα, θα ξεπληρώσει τώρα αυτό που το κάνει το χωριό, η κοινότητα. Θα δώσουν ένα γράμμα στο παιδί, ένα ζεμπίλι με λίγα τρόφιμα και κάθε τόσο που περνούσαν τα καραβάνια, θα πάρει το καραβάνι λοιπόν και θα πάει να συναντήσει τον τάδε ο οποίος τον περίμενε, είχε ειδοποιηθεί. Και το παιδί κοντά του, από βοηθό στην αρχή, μεγάλωνε, θα γινόταν και αυτός πλούσιος, κάποιος σημαντικός και θα αναλάμβανε την υποτροφία ενός άλλου παιδιού από το χωριό. Αιώνες κρατούσε αυτό. Δεύτερον, είχαν την αυτασφάλιση, έναν θεσμό ο οποίος ένα θεσμό που μόνο πριν από 150 χρόνια βγήκε στην Δυτική Ευρώπη και εμφανίστηκε. Αυτό πριν από αιώνες το είχαν οι Έλληνες. Συναποφάσιζαν οι προύχοντες με το χωριό, με τους κατοίκους, τους χωρικούς. Του τάδε τα πρόβατα τα έφαγε ο λύκος. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός έδιναν εντολή. Εσύ Νίκο θα δώσεις δύο πρόβατα, εσύ ένα, εσύ τρία, εσύ ένα. Μέσα σε μια ώρα ξαναγινόταν το κοπάδι αυτόν που είχε καταστραφεί. Ή από το χαλάζι καταστράφηκε η σοδιά. Ένα δεν είναι και στάρι εσύ, πέντε εσύ, δέκα εσύ. Μέσα σε μια ώρα αυτή η λειτουργία της ασφάλισης επανέφερε στα παλιά αυτόν που είχε υποστεί τη ζημία. Και ο οποίος με τη σειρά του βέβαια θα έδινε και αυτός όταν κάποιος άλλος χωριανός είχε πρόβλημα. Δείτε λοιπόν με ποιον τρόπο δούλευε η κοινότητα σε εκείνο το πεζουλάκι που θα έπρεπε να παραμείνει για να θυμόμαστε ότι είναι τα έδρανα της άμεσης δημοκρατίας σε κάθε κοινότητα. Εκεί ήταν. Ούτε πολυτελή ήταν, χωμάτινα ήταν, πέτρινα ήταν, αλλά εκεί καθόντουσαν και ο λαός κατάχαμα και συναποφάσιζαν. Τέτοιους θεσμούς λοιπόν είχαν. Στην αρχή Αθήνα, βέβαια κάποια στιγμή, μετά τον Πλησθένη το 610, γίναν πάρα πολλές αλλαγές, ώσπου σιγά σιγά και με τον Σόλων αργότερα με την νομοθεσία του, φτάνουμε στο πολίτευμα των αρχαίων Αθηνών. Όπου, κακώς λέω Αθηνών, Αθηναίων πρέπει να λέω,
Και βεβαίως θα έχετε προσέξει ότι παντού δεν λέμε Δήμος Αθηνών, Δήμος Αθηναίων, γιατί αφορά τους πολίτες. Ενώ λέγοντας Αθηνών αφορά το άστι. Πλην της περιπτώσεως της Θεσσαλονίκης, και το είχα ρωτήσει αυτό τότε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Σωτήρη τον Καπετανόπουλο, λέω γιατί δεν είμαστε Δήμος Θεσσαλονικαίων εμείς. Μου είπε ότι ήταν παράδοση και έμεινε από παλιά, από αυτό ξέρω εγώ, και το διατηρήσανε. Εν πάση περιπτώσει, μόνο η Θεσσαλονίκη μιλάει για άστι. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου από τους 300 τόσους χιλιάδες, έστω και λιγότερο να ήταν, ένας αριθμός πολιτών συναποφασίζει. Και τι έχουνε? Την κλήρωση. Γιατί έχουν την κλήρωση? Διότι θεωρούν ότι ο κάθε πολίτης, αφού είναι πολίτης, έχει τη δυνατότητα να διοικήσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όταν δίνεις το δικαίωμα του πολίτη σε κάποιον, σημαίνει ότι του αναγνωρίζεις ορισμένα προσόντα. Δεν τα δίνεις επειδή πέρασαν ορισμένα χρόνια και έμεινες εδώ να γίνεις πολίτης. Σου αναγνωρίζει η πολιτεία το δικαίωμα να είσαι πολίτης. Σου δίνει το δικαίωμα αυτό διότι πλήρεις ορισμένες προϋποθέσεις. Αλλά ταυτόχρονα έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Και μάλιστα πολλές υποχρεώσεις. Μια από αυτές περιπίνως όλων την αναφέρει στους νόμους του όπου λέγει δεν δικαιούται κάποιος να μην συμμετέχει σε μια απόφαση. Θετικά ή αρνητικά. Δεν έχει ουδέτερο, δεν έχει δεν ψηφίζω, δεν έχει λευκό, δεν έχει παρόν, δεν έχει τίποτα. Διότι πρέπει υπεύθυνα να πάρεις και την ευθύνη της απόφασής σου. Και να μην πεις μετά, α, εγώ δεν ήμουν, γι' αυτό και η ψηφοφορία ήταν φανερή. Δεν νοείται κρυφή ψήφος στους πολίτες, αν ο πολίτης είναι πολίτης. Αν ο κάτοικος είναι πολίτης. Γιατί τώρα, προσέξτε, η ίδια η πολιτεία δεν μας αναγνωρίζει ως πολίτες, διότι στα διαβατήριά μας γράφει υπηκότητα. Είμαστε υπήκοοι. Υπήκοος σημαίνει υπάκουος. Και ο όρος αυτός βγήκε από τη φεουδαρχία, όπου ο καθένας είτε εκχωρήσει τα δικαιώματα της προσωπικής του ελευθερίας στο αφεντικό. Στο φεουδάρχη και όσο είτε ήταν Τούρκος είτε όχι. Μην νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι περνούσαν καλύτερα από ό,τι περνούσαν εμείς με τους Σουλτάνους. Τα ίδια είχαν και αυτοί, διότι είχαν φεουδάρχες οι οποίοι τους συμπεριφέρονται σαν σκλάβους. Και ακόμα εξακολουθεί η πολιτεία και σήμερα να μιλάει για υπήκοο. Δηλαδή έμεσα δεν αναγνωρίζει ακόμα ότι είμαστε πολίτες. Διότι οι πολίτες είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν παρόλο που θέλουν να παριστήσουν τον προοδευτικό και λένε είμαστε ενεργοί πολίτες. Τι θα πει ενεργοί πολίτες? Το ενεργός εμπεριέχεται μέσα στο πολίτη. Δεν χρειάζεται παραπάνω να το πεις. Ο πολίτης δεν είναι αυτός που κάθεται στην καρέκλα του και άλλοι αποφασίζουν. Είναι αυτός που συναποφασίζει αν θέλει να είναι πολίτης. Αν δεν το κάνει γίνεται ιδιώτης. Που είναι Blacks. Blacks, ναι. Είναι Blacks, ηλίθιο σήμερα στα αγγλικά. Mm-hmm. Ο Σον λοιπόν, αυτόν ο οποίος δεν αποφάσιζε, είτε θετικά είτε αρνητικά, τον περιήγαγε στην κατηγορία των άτιμων. Άτιμος λέγεται κάποιος, τώρα βέβαια έχει κάποια διαφορετική σημασία και δεν καταλαβαίνουν και τι έχει. Άτιμος ήταν αυτός στον οποίο η πολιτεία δεν απέδιδε τιμές, του στερούσε ουσιαστικά τα πολιτικά του δικαιώματα. Και τον περιήγαγε στη θέση του ιδιώτη. Έπαβε να είναι πολίτης. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να μην έχεις τα πολιτικά σου δικαιώματα. Δεν ψήφισες, δεν πήγαινες στο δημόσιο, ας πούμε, δεν μπορούσες να αναλάβεις ορισμένες από τις εργασίες στις οποίες ανέθενε η πολιτεία σου. Ήταν τόσο λοιπόν σοβαρό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν την κλήρωση. Και από εκεί μας έμεινε και η φράση σήμερα πόσα κουτιά πήρες, διότι είχαν το μαύρο κουτί για το αρνητικό, το λευκό κουτί για το θετικό και όπως ψήφισες, σήμερα βέβαια δεν βάζουμε κουτιά, αλλά η φράση παρέμεινε που δείχνει την συνέχεια, έτσι. Έμεινε στη μνήμη μας, στη λαϊκή μνήμη, και έμεινε μέχρι σήμερα πόσα κουτιά πήρε κάποιος. Και αφιβάλλω αν πολλοί πολιτικοί αναρωτιούνται τι είναι αυτά τα κουτιά. Καπρίλο, ρώτησε τον συναδέλφο σου μέσα στην Βουλή, ξέρουν γιατί μιλάμε για κουτιά, ας πούμε. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας έλεγε «Κι άμμο να πέχεσαι». Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγκριση, την οποία διάβασα και σε κάποια τεχνικά περιοδικά και αλλού, προφανώς εκλάθους, διότι κάποιος το είπε και εμείς μάθαμε να μην ψάχνουμε.
Περίπου ο Πυθαγόρας και η Άμμονα απέτεσαν, καθίσαν κάποιοι και είπαν ότι είναι ιατρική συμβουλή, μην τρώτε κουτιά γιατί μπορεί να μην δηλητηριαστείτε. Θα μπορούσε να πείτε μανιταριό να απέτεσαν και οτιδήποτε, έτσι. Μην ψηφίζετε, έλεγε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν γόνος βασιλικής οικογένειας, ο Πυθαγόρας, αριστοκρατικός, και τους έλεγε μην ψηφίζετε, μην ψηφίζετε κουτιά για ψήφο. Και το βγάλαμε εμείς, γι' αυτό λέω ότι είμαστε απαίδευτοι. Αν δεν το αναγνωρίσουμε και αν δεν φροντίσουμε να παιδευτούμε, αλλημονόμαστες. Ξεφτυλίσαμε και τον Πυθαγόρα, ο οποίος ασχολείται με τα κουτιά, μη φάμε. Ο άνθρωπος έφτασε σε τόσο υψηλούς διαλογισμούς που είναι απλησίαστη σήμερα από οποιοδήποτε ανθρώπινο νου σύγχρονο, και τον έχουμε βάλει να ασχολείται με τα κουτιά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πήγαν στην κλήρωση. Πλην μιας περιπτώσεως, κλήρωναν όλους τους άρχοντες πλην του στρατηγού. Και ο στρατηγός ήταν ο πρόεδρος. Γι' αυτό και ο Περικλής επί μακρά σειρά ετών ήταν στρατηγός. Εκεί είχε ψήφο. Χειροτονία. Διανατάσσεως της χειρός. Δεν είχε ούτε κρυφό, ούτε τίποτα. Χειροτονία. Ψήφος με τα κουτιά χρησιμοποιείται στις αποφάσεις για νόμους, για κάτι τέτοια πράγματα. Όταν πρόκειτο όμως για την εκλογή, για σημαντικά θέματα και για την εκλογή των αρχόντων, τότε είχαμε την χειροτονία. Με ανάταση της χειρός, ναι ή όχι, ας πούμε. Και έτσι ο Περικλής επί μακρά σειρά ετών παρέμεινε εκεί. Βλέποντας όμως τώρα τη διαφθορά η οποία κατά διαστήματα από ορισμένους δημαγωγούς συνέβαινε, έρχεται ο Αριστοτέλης και κάνει τη διάκριση των πολιτευμάτων. Σήμερα πάλι απέδευτοι όντες αποδίδουμε στο Μοντεσκιέ της εποχής της Αναγεννήσεως τη διάκριση των αξουσιών, ότι υπάρχει εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Την αποδίδουμε στο Μοντεσκιέ, ενώ αυτά τα είχε πει ο Αριστοτέλης. Ο Μοντεσκιέ αντιγραφέας. Μπάσχελτος. Κάνει τη διάκριση των εξουσιών και κάνει και τη διάκριση των πολιτευμάτων. Και προσέξτε, δεν λέει ποτέ ο Αριστοτέλης ποιο πολίτευμα είναι κακό ή όχι. Καλό για τον Αριστοτέλη είναι το πολίτευμα εκείνο το οποίο ωφελεί τους πολίτες. Τελείως. Ποιο θα είναι, ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις καταστάσεις. Δεν έχει δόγμα επί συγκεκριμένου πολιτεύματος, αυτό είναι το καλό, το άλλο είναι κακό. Αλλά, αφού διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες πολιτευμάτων, λέγει ποιες είναι παρεκβάσεις τους. Όταν μιλάει για τη βασιλεία, εκεί σε όλα, και στη βασιλεία, στην τυραννία και στην πολιτεία, και τι θέλω να καταλήξω, εξηγεί ότι αυτά τα πολιτεύματα όλα μπορεί να είναι καλά, εφόσον εξυπηρετούν τους πολίτες. Στην πολιτεία λέει ότι η πολιτεία είναι το πολίτευμα όπου διοικούν οι πολλοί για τους πολλούς. Όταν όμως οι πολλοί διοικούν για τους πολλούς, όχι για όλους, στην πολιτεία οι πολλοί διοικούν για όλους και για αυτούς που είναι αντίθετοι, για τη μειοψηφία δηλαδή. Όταν όμως οι πολλοί διοικούν για τους εαυτούς τους, αδιαφορώντας για τους λίγους που μειοψήφισαν, τότε υπάρχει παρέκβαση της πολιτείας και οδηγούμαστε στη δημοκρατία. Γράφω έτσι στο τέλος. Όταν πάρει δηλαδή κάποιος την εξουσία. Να το δούμε πώς συμβαίνει δηλαδή. Όταν πάρει κάποιος την εξουσία και αρχίζει να απολύει τους αντιθέτους που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι. Και να ονομάσει την πλατεία των Αθηνών, των Αθηναίων, πλατεία Κλαθμόνος, γιατί έκλαιγαν από τις απολύσεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο δίκιο είχε ο Αριστοτέλης όταν έκανε αυτή τη διάκριση στα πολιτεύματα. Και για να το κλείσω, γιατί είναι ενδιαφέροντα πολύ αυτά που θα πει ο Νίκος, και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει καταγραφεί από τους Αθηναίους πώς έκαναν τους Δήμους με τις 10 φυλές που είχαν. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είχα μια συζήτηση, όχι μια φορά, πολλές φορές, με την Παρισάτη Δαντιπαπαδοπούλου, καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Πολεοδόμο, για το πώς είναι δομημένοι οι Δήμοι σήμερα, και αυτό με αφορμή Καποδίστρια και Καλλικράτη, τις προσπάθειες τις οποίες έκαναν. Και δεν ξέρω γιατί τον είπα Καλλικράτη, ρε παιδί μου. Καλλικράτης ήταν ο μηχανικός ο οποίος κατηγορεί τον ότι έκλεψε κιόλας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τυχαίο. Ναι, μπορεί να είναι τυχαίο. Κάποιος τον έβγαλε Καλλικράτη, δεν ξέρω γιατί.